θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Στην Κύπρο έρχεστε συχνά? Βέβαια. Πολλά χρόνια έρχομαι. Ίσως στην Κύπρο να έχω τους πιο καλούς μου φίλους. Τους πιο ανθρώπους που να με αγαπάνε. Σας έχει εμπνεύσει η Κύπρος? Σας έχει εμπνεύσει η Κύπρος κάπως? Βέβαια. Βέβαια. Οι γυναίκες της που είναι τόσο όμορφες. Και οι άνδρες που είναι σπουδαίοι φίλοι. Είχα ένα φίλο Κύπριο, τον Γλαύκο τον Αληθέας. Γλαύκο τον Αληθέας, ναι, και αυτός μεγάλος ποιητής. Είχα γνωρίσει τον, πώς τον έγανε, όπου έγραφε τα λαϊκά ποίηματα. Τον Λιβέρτη. Έχετε διαβάσει ποίηματα του, οπωσδήποτε σας έχει. Όχι, έχω διαβάσει τον Λιβέρτη. Άρκον που να με παίρνουν ψητσιδές σε μένα, με σγίντυνα κατοσάν, έρασε σε σου στην εκκλησάν, μην αντραπείς κανένα. Τους πεθαμένους, όξιν μάσιν τσεν τους χορεύκουν. Όχι, τους ζωντανούς, εμπόξιν μάσιν τσεν τους χορεύκουν. Τους πεθαμένους συγχωρούν, εμφούχτα χώμα και μπορούν κόλλοι να τους παιδεύουν. Μήπως ετοιμάζετε καμιά έκδοση καινούργια, είτε στην ποιήση είτε πεζό? Σκοπό έχω, αλλά δεν μπορώ να τα τελειώσω. Δεν μπορείτε να τα τελειώσετε. Ίσως πρέπει να πάω σε ένα φορτηγό, να έχω τη μοναξιά για να μπορέσω να γράψω. Δηλαδή, αυτή η μοναξιά του πλοίου, δεν σας πειράζει, δεν νιώσατε ποτέ αυτή την απομόνωση? Όχι, δεν νομίζω. Εδώ δεν έχει απομόνωση σε αυτά τα καράβια τα εμβατικά. Γιατί έχει κόσμο, έχει εναλλαγή, έχει καινούριους ανθρώπους, καινούργια χρώματα. Στα φορτηγά, εκεί το νιώθεις βέβαια τρομερά. Να, τώρα τέτοια ώρα, έχεις φάγια βράδυ. Εσείς θα προτιμούσατε το φορτηγό με την τέλεια μοναξιά, μπορούμε να πούμε, ή το... Τα καράβια μας. Το φορτηγό. Το φορτηγό. Θα θέλατε να μας απαγγείλετε κάτι από τα ποίηματά σας? Ένα ποίημα που να δείχνει αυτή την... να είναι συνισταμένη. Ένα ποίημα που να δείχνει τη μανία που είχα για τη θάλασσα και που το είχα γράψει λίγο πριν ταξιδέψω. Να σας ακούσουμε λοιπόν. Βεβαίως. Για την Κύπρο θα το πω. Για την Κύπρο. Που την αγαπάω τόσο. Το αφιερώνετε στην Κύπρο, ναι. Για τους φίλους μου στην Κύπρο. Για τους φίλους σας στην Κύπρο. Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε ποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανά ανήκημα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που χέρι και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας.